Επανειλημμένα τις τελευταίες μέρες με έχουν ενοχλήσει και εμένα για αυτές τις εικόνες και δεν είναι οι εικόνες μόνο αυτή η ασχήμια, είναι η δυσοσμία, μια έντονη δυσοσμία που υπάρχει στην περιοχή και διαμαρτύρονται καταστήματα από εκεί, φεύγει ο κόσμος από τα καταστήματα γιατί δεν μπορεί να αντέξει τη δυσοσμία και είναι δίπλα στο κτέλ, δίπλα σε καφετέριες, δίπλα σε ταβέρνες, είναι μέσα στο κέντρο της δράμας. Είναι μια δυσοσμία, εδώ βλέπετε έναν αγωγό, παραδείγματος χάρη ανοιχτό. Βλέπετε πως έχει γίνει δηλαδή εδώ τέλμα, που είναι μια πολύ άσχημη και πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Και δεν ασχολείται κανένας. Τουλάχιστον 10 μέρες που με έχουν ενοχλήσει εμένα για πρώτη φορά και συνεχώς άνθρωποι διαμαρτύρονται. Αρμόδιος γι' αυτό ποιος είναι? Δηλαδή η υπηρεσία. Ο δήμαρχος. Ο αντιδήμαρχος. Ο Δήμαρχος. Αυτά έχουν δει ότι έχουν αναρτηθεί και, και στο διαδίκτυο, σε διάφορα διαδικτυακά sites, κοινωνικά δίκτυα. Έχουν αναρτηθεί διαμαρτυρίες και εικόνες που είμαι βέβαιος ότι τις γνωρίζουν όλοι. Ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι τις γνωρίζουν όλοι. Γνωρίζουν όλη την κατάσταση. Αλλά δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά πράγματα από αυτή τη Δημοτική Αρχή, η οποία έχει τα χρήματα. Έχει αποφασιστεί τι θα τα κάνει και δεν το κάνει. Δεν υλοποιεί το πρόγραμμα των τεχνικών. Τι ακόμα δηλαδή, τι ακόμα να πει κανείς. Να μην υπήρχαν τα χρήματα να φωνάξουμε προς την κυβέρνηση, προς τον έναν, προς τον άλλον, ότι δεν μας χρηματοδοτούν. Εμείς παρότι η χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης από την κυβέρνηση είναι πενιχρή, δεν μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε εμείς η Δράμα, διότι τα λεφτά που μας έδωσαν τα έχουμε στο ταμείο να κάθονται. Δεν τα αξιοποιούμε. Το λέτε για τρίτη φορά, φυσικά τονίζετε με έμφαση, για ποιο λόγο δεν το πράττει αυτό? Ότι εσείς είναι ανικανότητα και, ανικανότητα και τίποτε άλλο. Απλά είναι ανίκανοι να διαχειριστούν τα πράγματα του Δήμου. Εμείς ήμασταν 3,5 χρόνια διοίκηση και κάναμε 10 φορές έργο αξίας, 10 φορές μεγαλύτερο από ό,τι θα έχει γίνει στα 10 χρόνια που θα είναι ο κύριος Μαμψάκος δήμαρχος. Στα 3,5 χρόνια κάναμε 10, αξίας 10 φορών και πάνω έργο, παραπάνω από ό,τι θα κάνει ο κύριος Μαμψάκος στην δεκαετία. Αυτά τα ξέρει ο κόσμος, τα βλέπει. Δηλαδή σήμερα, περπατώντας τη Δράμα, δεν βλέπεις έργο της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Μαμψάκου. Τα δικά μας έργα βλέπεις. Αυτά είναι που υπάρχουν στη Δράμα.